Ήθελα να μοιραστώ με τους αναγνώστες μου τον πλούτο που απέκτησα μέσα από τις ιστορίες που άκουγα, άκουσα και ακούω, τις θεραπευτικές διαδρομές στις οποίες συμμετείχα. Ένας άλλος λόγος ήταν ότι, αυτό που κάπως το έδειξε η Μανουέλα, ότι ήθελα να πάψουμε να είμαστε αόρατοι, να ξέρουμε εμείς τα πάντα για τους θεραπευόμενους μας και θεραπευόμενοι να βλέπουμε ένα απρόσωπο θεραπευτή που κρύβεται, και να δείξω ότι όχι μόνο αυτό δεν είναι δευλάπτη, όπως πιστεύετε από, ή τουλάχιστον μέχρι τώρα πιστεύουμε, αλλά συμβάλλει καθοριστικά στην ουσιαστική θεραπευτική διαδικασία. Ήθελα επίσης να γράψω αυτό το βιβλίο γιατί ήθελα να μοιραστώ με τους αναγνώστες μου αυτά που έμαθα για μένα, για την οικογένεια, για την κοινωνική αλλαγή, για τον τόπο μου, για τις πολιτισμικές μας καταβολές, για τα πολιτικά, τα κοινωνικά και τα οικονομικά τεκτενόμενα, για τον καινούριο κόσμο που φτιάξαμε. Αναρωτήθηκα καθώς έκανα κάποιες σημειώσεις για να πω αυτά που λέω, να είχα να πω απόψε, και σκέφτηκα, όλα αυτά που έχω ακούσει, οι διάλογοι που έχω κάνει με χιλιάδες ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια, που με οδήγησε να βλέπω τα πράγματα όπως τα βλέπω, δεν μέσα από ένα ευρυγόνιο φακό, ή ήταν ο ευρυγόνιος φακός που με οδήγησε στο να βλέπω τα πράγματα αλλιώς, ή τουλάχιστον πιο πλατιά, να μην κολλάμε δηλαδή σε αίτιο, να φύγω από το αιτιατό και να βλέπω τα πράγματα έτσι όπως τα βλέπουμε. Και αποφάσισα γιατί πρέπει να αποφασίσω. Μάλλον είναι και τα δύο. Οπότε είπα να συμπυκνώσω αυτά που έχω να πω με αυτόν τον τίτλο, «Ευρυγόνιος φακός και τα μαγικά και». Το «Μαγικό και» είναι ένας τίτλος ενός κεφαλαίου στο τομό Βιγρό, ένα άλλο βιβλίο μου, που τελικά το έχω δώσει το τίτλο «Τομό Βιγρό», αλλά ουσιαστικά μιλάει για τα αυτά που μοιάζουν και τα μαγικά και που βλέπουμε και στις ομάδες και όχι στις δικές μας, αλλά όχι μόνο, που είναι το απόβγασμα ή το αποτέλεσμα μιας δημιουργικής αλληλεπίδρασης. Στην ιστοσελίδα μας, στο εργαστηρίο εννοώ, έχει μπει μια φρασούλα και ένα σλόγγαν, προς το πούμε, ένα μότο, το οποίο λέει αυτά. Ναι, το διαβάζει Φίλιππα, γιατί δεν το έχω γραμμένο. Δεν το έχω. Το βλέπετε και στο projector περίπου, τέλος πάντων. Αν βρίσκεσαι σε μια πεδιάδα, δεν βλέπεις παρά το μονοπάτι που ακολουθείς και το μάτι σου σταματάει στο γειτονικό ορίζοντα. Αν βρίσκεσαι όμως στην κορυφή ενός λόφου, έχεις μια ευρύτερη εποπτεία του χώρου που σε περιβάλλει και γι' αυτό μπορείς να διακρίνεις εναλλακτικά μονοπάτια για να πορευτείς, να ξεδιαλύνεις στόχους, να ατενίζεις απρόσκοπτα το μακρινό ορίζοντα. Με λίγα λόγια, η ολιστική οπτική υπήρξε τώρα πια ξέρω, ο κεντρικός άξονας της οπτικής μου. Ψάχνοντας λοιπόν, όταν έγραφα το βιβλίο, να... τι λέει το Google, να γκουγκλάρω που λένε τώρα, να τι λένε, και άνοιξα, πάτησα ευρυγόνιος φακός και βρήκα αυτό το καταπληκτικά, τα καταπληκτικά αυτά λόγια του Ανδρέα Ζέρβα, ο οποίος μιλάει για το φακό, για το πραγματικό φακό, είναι φωτογράφος και γράφει, έχει τα υπέροχα... που συμπυκνώνουν δηλαδή αυτό που δηλαδή ένας ωραίος τρόπος και καθαρός για να πεις συνοπτικά τι είναι αυτή τέλος πάντων η ολιστική οπτική. Αν ο φακός απομακρύνει τα αντικείμενα και συλλαμβάνει περισσότερα όσα μπορεί να δει το μάτι μας με μια ματιά, τότε είναι ένας ευρυγόνιος φακός. Για κάποιους, ο ευρυγόνιος φακός είναι ένα δώρο, είναι ο φακός των ονείρων τους. Δημιουργούν μαζί τους αυτές τις απλωτές, πλατιές συνθέσεις με τους άπλωτους θησαυρούς, τους ανοιχτούς κάμπους και ορίζοντες, εικόνες που μπορείς να κάθεσαι ώρα μπροστά τους και να τους θαυμάζεις. Ήθελα λοιπόν να
σας πω λίγο τώρα ποια είναι αυτά τα δώρα που έχει παίρνει κανείς, που λαμβάνει κανείς από, έχοντας αυτή την ολιστική οπτική. Καταρχήν, σε βοηθάει να βλέπεις δρόμους εκεί που έβλεπες αδιέξοδο. Αυτό είναι, μια που είπες να πω και τίποτα από θεραπεία, εδώ ήταν μια θεραπευόμενή μου, η οποία έκανε εξάμεινο, ήταν ήδη σε μια ομάδα και μας έλεγε συνέχεια ότι μας αδιέξοδο. Δηλαδή, ό,τι προσπαθούσαμε οι θεραπευτές και οι συνθεραπευόμενοι της να τις πούμε ότι ναι, αλλά αν το δεις έτσι και αλλιώς και τέλειο, τότε δεν άκουγε τίποτα, ήταν πάρα πολύ θυμωμένη, το γύριζε πίσω. Μια μέρα είδα και από είδες, λέω τέλος πάντων, οκ, okay, σήκω και το ζωγράφισε αυτό το διέξοδο. Έχουμε και ένα bullet board, πώς το λένε, flame board. Οπότε, πολύ θυμωμένη και με πολύ τώρα, τι θες τώρα δηλαδή, τώρα και πολύ θυμωμένη, τι θες τώρα, αφού το λέω, είμαι σε διέξοδο. Έφυγε λοιπόν αυτή τη ζωγραφιά, ένα αυτοκίνητο μέσα σε ένα διέξοδο δρόμο. Μου λέει, ορίστε, λέει, το βλέπετε. Λέω, με συγχωρείς, εσύ πού είσαι, πού είμαι, μου λέει, στο τιμόνι. Λέω, εσύ στο τιμόνι και αυτό είναι το διέξοδο σου. Ναι, μου λέει, δεν βλέπετε. Όχι, λέω, δεν βλέπω. Ο δρόμος είναι ο διέξοδος. Εσύ κάνεις όπισθεν και έφυγες. Εκεί ήταν και η στροφή της θεραπείας της. Ένα άλλο δώρο είναι το νευριόνιο φακό. Ο νευριόνιο φακό σου επιτρέπει να βλέπεις αναλογίες και ισομορφίες. Ας πούμε τώρα που περνάμε αυτήν την κρίση που περνάμε, που είμαστε μάλλον μέσα, αυτό που βλέπουμε να γίνεται, που ξέρουμε στην οικογένεια, ότι ένα μέλος της παίρνει το ρόλο του επίσημου ασθενούς, αλλά αυτός ο επίσημος ασθενής που η οικογένεια λέει αυτό είναι το πρόβλημα και πάει στους ψυχίατρους για να πάρει τα φάρμακα κλπ. Αυτός κουνάει όλο το σύστημα. Τώρα νομίζω η Ελλάδα παίζει αυτό το ρόλο. Έχουμε γίνει επίσημος ασθενής της Ευρώπης και όχι μόνο, όλοι οι φίλοι ασχολούνται μαζί μας και όντως κουνιούνται τα νερά, γιατί όλος ο κόσμος, όλοι οι φίλοι και βέβαια η Ευρώπη είναι σε μια φάση να αλλάξει. Ένα άλλο δώρο είναι να βλέπεις κάτω από την επιφάνεια τα πράγματα. Τι είναι κάτω από την επιφάνεια, γιατί αυτό που είπε και ο Ζέρβες, βλέπεις άμα κοιτάς χωρίς ευρυγόνιο φακό, κοιτάς μόνο αυτό που είναι από πάνω. Αυτό που είναι ορατό. Πριν από μια εβδομάδα έκανα μια παρουσίαση σε μια λέση που λέγεται Persona Grata και έδωσα τίτλο, μίλησα για την κρίση, η κρίση στη δίνη της κρίσης μαζί με τις απώλειες και νέες δυνατότητες και στην πανακοίνωση, μπορούμε να βάλουμε το επόμενο. Μου ζήτησε να εξήγησω τι θα πω. Δεν έχει. Δεν πειράζει. Ζούμε δύο πραγματικότητες, την ορατή, τα χωτικά φαινόμενα και μια όρατη όπου συντελούνται ανατρεπτικές και προθετικές διεργασίες που όταν ολοκληρωθούν θα οδηγήσουν στη δημιουργία νέων δομών σε ανώτερο επίπεδο οργάνωσης. Αυτό εμείς θεραπευτές το ξέρουμε καλά, αυτό το βλέπουμε, το ζούμε και αυτό, σε αυτό προσπαθούμε να συμβάλλουμε. Και είναι όπως είπες κάποια στιγμή, νομίζω το είπες, ότι είναι αργές οι δεκαετίες, κάπου το λέω και εγώ δηλαδή, είναι αργές αυτές οι διαδικασίες. Αυτό. Σε ένα από το κεφάλι του βιβλίου που έχει τίτλο «Το πορτοκάλι της ζωής», που αναφέρεται σε αυτή την ολιστική οπτική, που έχουμε δώσει τίτλο σε ένα υποκεφάλι «Ο φακός των ονείρων», θα μας διαβάσει ο Φίλιππος ένα απόσπασμα που έχει σχέση με αυτό. Μπορείτε να μας πείτε τι είναι η συστημική προσέγγιση, ρώτησε ο δημοσιογράφος του ενός ραδιοφωνικού σταθμού. Ένιωσα πάλι εκείνη την πιεστική αίσθηση. Αυτό που αισθάνεσαι όταν καταλαβαίνεις ότι δεν είναι δυνατόν να επικοινωνείς μέσα σε λίγα λεπτά όλα αυτά που εσύ χρειάστηκες μια ζωή για να κατανοήσεις. Όσα καθόρισαν την πορεία της σκέψης σου και των επιλογών σου. Ήξερα πια καλά ότι δεν έχει νόημα να επιχειρηματολογείς χωρίς να μπορείς να μοιραστείς τα βιώματα που σε οδήγησαν σε αυτές τις θεωρητικές θέσεις. Είναι σαν να έχεις εμφυτεύσει τον εγκέφαλό σου σε ένα νευριγόνιο φακό, απάντησα. Τελικά, μόνο ένα σύμβολο θα μπορούσε να συμπυκνώσει όσα θα χρειαζόμουν ώρες για να εξηγήσουμε λογικά επιχειρήματα. Και σε τι χρησιμεύει μια ολιστική οπτική, επέμενε ο δημοσιογράφος. Ήθελα να του πω ότι τα μικροσκόπια που μάθαμε να χρησιμοποιούμε για να ανακαλύψουμε τις απαντήσεις στα ερωτήματα που μας απασχολούν
φωτίζουν μόνο ένα μέρος της εικόνας, το απομονώνουν και το μεγενθύνουν. Στη σύγχρονη δυτική κουλτούρα έχει ιδιαίτερα αναπτυχθεί η ικανότητα στην κατάτμιση, στον κατακαιρματισμό των προβλημάτων σε όσο γίνεται μικρότερα συστατικά. Σε αυτό το καταφέρουμε πολύ καλά. Τόσο καλά που συχνά ξεχνάμε να ενώσουμε πάλι τα κομμάτια. Την επιδεξιοσύνη στο κομμάτι της έχει περισσότερο από κάθε άλλον, ίσως, υπερτονίσει η επιστήμη. Συνηθίζουμε να λιανίζουμε κάθε πρόβλημα σε ευκολοφώνεστες μπουκές και μικρομπουκές και έπειτα το απομονώνουμε και όλα και από το περιβάλλον του. Έτσι, αγνοούμε τις πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο πρόβλημά μας και τον υπόλοιπο κόσμο. Το πλαίσιο αναφοράς μας λειτουργεί ως ένας αποκωδικοποιητής που βάζει σε τάξη τα ερεθίσματα που δεχόμαστε και τις αντιδράσεις μας σε αυτά. Οι άμεσες απαντήσεις σε σύμπλοκα ερωτήματα είναι ανακουφιστικές. Μας απαλλάσσουν αυτόματα από διλήμματα και αμφιταλαντεύσεις. Με βάση τις προδιαγραφές που έχουν εδραιώσει στην οπτική μας, δεν χρειάζεται να ψάχνουμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει έξω από το δικό μας κόσμο. Περιχαρακωμένοι μέσα στην ιδιωτική μας οπτική, διαμορφώνουμε το χάρτη βάσει του οποίου πορευόμαστε. Ποιες παραμέτρους να επιλέξεις για να περιγράψεις μια ολότητα? Ό,τι και να πεις μοιάζει λίγο, μερικό ή αποκομμένο. Με ποιες μαγικές λέξεις να αποτυπώσεις την πρώτη ύλη που διέπει ό,τι σκέφτεσαι, ό,τι αισθάνεσαι, ό,τι κάνεις? Πώς να περιγράψεις με λίγες λέξεις το οδηπορικό μιας ολόκληρης ζωής? Πώς να συμπυκνώσεις όλα όσα σφράγισαν την ύπαρξή σου? Ένα άλλο δώρο της ολιστικής οπτικής είναι ότι φέρνει στο φως το πώς αλλάζουν οι αντιλήψεις μας για το ποιοι είμαστε, που πάμε και γιατί. Για το πώς δηλαδή κατασκευάζουμε, συγκατασκευάζουμε και ανακατασκευάζουμε αλήθειες αλήθειες μας όσον αφορά την ύπαρξη και τη συνύπαρξη. Μέσα σε αυτό το πρίσμα μπορούμε να δούμε τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές διαστάσεις, τον πολιτισμικό μας καταβολών. Καλά, αυτά που είπε η Μανουέλα για τους υπηρώτες νομίζω ότι είναι καλό παράδειγμα, αλλά γενικά για αυτή την διαχρονική προσέγγιση και την χρησιμότητά της, μίλησε και ο Steve Jobs, που είπε «Δεν μπορείς να δεις ολόκληρη την εικόνα αν δεν γυρίσεις να δεις προς τα πίσω». Ο άνθρωπος μας συνέδεσε με το μέλλον, μίλησε για τη χρησιμότητα του χθες, τη σύνδεση με το χθες. Υπάρχει μια αφρικάνικη παροιμία, την οποία την έχουμε βάλει σε ένα από τα βιβλία της σειράς μας, που λέει «Αν δεν ξέρεις προς τα πού να κατευθυνθείς, ψάξε από πού έρχεσαι». Μια που βρισκόμαστε στον χώρο αυτό, τον περίφημο, τον υπέροχο αυτό χώρο πολιτισμού και γεμάτο από βιβλία, θα έχετε ίσως προσέξει ότι το τελευταίο καιρό στην Ελλάδα γράφονται πάρα πολλά βιβλία, γίνονται πάρα πολλές διαλέξεις, γίνονται πάρα πολλά σεμινάρια που μας συνδέουν με πάρα πολλά έργα κινηματογραφικά και λογοτεχνικά βιβλία που μας συνδέουν με το παρελθόν μας. Και νομίζω ότι αυτό ίσως να εκφράζει με αυτή την ανάγκη να συνδεθούμε με τις ρίζες μας. Μια άλλη, ένα άλλο δώρο της, του Ωβρυγόνιου Φακού είναι ότι η σύνθεση, μάλλον αυτή η συνθετική αντίληψη, σε βοηθάει να δεις ότι τα συστήματα οδηγούνται προς ανώτερα επίπεδα οργάνωσης. Ο Πρικοζίν, ο μεγάλος επιστήμονας που πήρε τον Νόμπελ για την έννοια της αυτοοργάνωσης, έδειξε ότι όλα τα συστήματα οδηγούνται προς ανώτερα επίπεδα οργάνωσης, ότι αυτοοργανώνονται. Ο δάσκαλός μου, ο Βασιλείου, μίλησε για την σπυροειδή ανέλυξη των συστημάτων και βέβαια αυτό που μας ενδιαφέρε εμάς και το οποίο μίλησε κυρίως ήταν για τον άνθρωπο και τα συστήματά του, οδηγούμε σε ανώτερα επίπεδα. Και βέβαια εγώ, εμπνευσμένη από τον δάσκαλό μου, οδηγήθηκα σε ένα θεωρητικό, σε κάποιες θεωρητικές έννοιες, το γνωστικό σύστημα αναφοράς, στο οποίο εκπαιδευόνται το λένε χαϊδευτικά ο Γουσουά, που μιλάει για τις αντιλήψεις που έχουμε, για την θεωρία που έχουμε για τον εαυτό μας, που είναι μια πυραμίδα. Δεν θα μιλήσουμε τώρα βέβαια με λεπτομέρειες γι' αυτά, απλώς το αναφέρω. Επίσης, ο Ωβρυγόνιος Φακός σε βοηθάει να κάνει τη σύνδεση ανάμεσα σε πλευρές του όλου που φαινόταν ασύνδετες. Καλά, δεν χρειάζεται να πω τίποτα γι' αυτό. Η κυρία Στυριάδου μας το είπε μια χαρά. Παραδείγματος χάρη, ανάμεσα στην υγεία και την ψυχική φυσική υγεία. Έχω επιχειρηματολογήσει, όπως είπε η Μανουέλα, ναι, έχω πάθος για τη συνθετική αντίληψη και έχω καταδικάσει με το ίδιο πάθος τη βαθιά ριζωμένη και δεδομένη διαζευτική
λογική. Υπερασπίζομαι δηλαδή μια οπτική που μπορεί να απορροφήσει αντιθέσεις, συγκρούσεις, αδιέξοδο και παράδοξο. Το είπες και εσύ αυτό, θα το ξαναλέω. Όχι. Μια νοοτροπία που καταπολεμά κάθε είδους αποκλεισμό. Μια οπτική που ελευθερώνει, διευρύνει ορίζοντες, γαλινεύει τις ψυχές. Σε τελική ανάλυση, νομίζω ότι η ολιστική οπτική είναι μια φιλοσοφία ζωής. Ήμουν στα Γιάννενα και είχα πάει να κάνω κάποιο σεμινάριο τότε, καθηγητής ψυχιατρικής ήταν ο Λιάκος και με έχει καλέσει να εκπαιδεύσω, να κάνω κάποια εκπαιδευτικά εκεί πέρα, σεμινάριο με τους συνεργάτες του. Και μετά, αφού κάναμε τέλο πάντων τη δουλειά μας, το βράδυ πήγαμε να φάμε σε μια ωραία ταβέρνα κάτω από ψύγια τα γνωστά, στα Γιάννενα, και μετά πήγαμε σε ένα μπαρ. Και με σφινάκια κλπ. Οπότε, καθώς ήμασταν εκεί γύρω-γύρω, αυτό το έχω βάλει στο βιβλίο, εδώ το λέω, μία από την παρέα εκεί και μια, καθώς πρόσεχε τον κορισόν, του λέει, φέρουμε σε ένα μοβιγρό. Το μοβιγρό, είπαμε, είναι το τίτλος ενός βιβλίου που αναφέρεται βεβαίως στην ολιστική οπτική. Και νομίζω με αστείο ήταν, έφυγε τον καζόν και έρχεται και φέρνει έξι σφινάκια μοβ, τα οποία τα έχω τις συνταγές. Αν τη θέλεις, σας μπορώ να συζητώσω.